Είναι φίλος και πάντα δίπλα μου σε όλη τη σταδιοδρομία μου. Όταν μου έγινε η πρόταση να παρουσιάσουμε παρέα το νέο του βιβλίο, δέχτηκα με πολύ χαρά, διότι γνωρίζω τη γραφή του και από τα προηγούμενα βιβλία του. Είχα λατρέψει τον Άντυπα της Λίμνης στις προηγούμενες νοβέλες. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον Ταγκό της Μοναξιάς. Πρόκειται για ένα επίκαιρο εντελώς θέμα. Για ένα θέμα που φταίει. Που καθαίνει ζωές, γάμους, έρωτες. Η γνωρότητα του διαδικτύου. Όταν φυσικά η λύση γίνεται κατάκριση, εθισμός και φυλακή. Ο Μάνος, ο ήρωας του βιβλίου, θέλοντας να κάνει μία συγγραφή, πέφτει θύμα αυτό που κορόιδευε. Ξεκινάμε απλές γνωριμίες, τσακ, οι οποίες γίνονται έρωτες. Διάλυνοι έρωτες, που σιγά σιγά παίρνουν μορφή, ανάσα και γίνονται ζωή. Γίνονται πάθος. Το cyber sex γίνεται σεξ κανονικό. Διαλύεται ο γάμος του, παρατάει τα παιδιά και βουλιάζει σε ένα πυθμένα, δίχως πάτωμα. Στο πυθμένα του ίντερνετ. Για να γλιτώσει από όλα αυτά, στρίνει τον εαυτό του εξωρία σε ένα νησί του Αιγαίου. Εκεί πραγματοποιεί τον ελευθερό του όνειρο. Γίνεται ποιητής. Τα υπόλοιπα θα το διαβάσετε. Το βιβλίο αυτό με ταρακούνησε άσχημα. Σκέφτηκα πως η ζωή δεν είναι πια ζωή. Πόση μοναξιά θέλει, πόση απελπισία, που είναι ο ρομαντισμός. Πού πήγαν οι άνθρωποι. Ας να γίνει όνειρο αβότο που κρυβόμαστε πίσω από οθόνες και από κουμπιά. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως ερωτεύονται. Ερωτευτείτε ανθρώπους, όχι καλώδια. Ας σταματήσουμε να υπάρχουμε και ξεκινήσουμε και πάλι να ζούμε. Καλοτάξει το θάνατο. Καλησπέρα και από μένα. Γιατί μιλήσει ο συγγραφέας, γιατί σίγουρα έχει να μας πει πολλά για το βιβλίο. Πολλά περισσότερα από ότι εμείς ως αναγνώστες προσπαθούμε να δώσουμε μια περίληψη, τέλος πάντων, ό,τι μας άγγιξε ή ό,τι νιώσαμε μέσα από την ανάγνωσή του. Εγώ είμαι η Ευαγγελία Σπυριδάκη, δημοσιογράφος, για όσους με ξέρετε. Και πρέπει να πω ότι μέσα από τα βιβλία που εμείς διαβάζουμε και λόγω της δουλειάς μου και όχι μόνο, διαβάζουμε πολλά το χρόνο, ο συγγραφέας επέλεξε ένα θέμα πολύ επίκαιρο που έχει βάλει στη ζωή μας την τελευταία δεκαετία για τα καλά. Οι σχέσεις στο διαδίκτυο και κυρίως οι ερωτικές σχέσεις. Όταν το ακούμε περισσότερο από εμάς, έχουμε να θυμηθούμε κάποια αρκετές φορές πολύ όμορφη, ελκυστική, τις περισσότερες φορές όμως τραυματική, ακόμα χειρότερα οδυνηρή εμπειρία που μπορεί να την έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι ή κάποιοι από το πολύ κοντινό μας περιβάλλον. Ερωτήματα που πώς είναι άραγε να εξουσιάζει κανείς συναισθηματικά τον άλλον μέσα από το διαδίκτυο και εμείς έχουμε άραγε το μέγεθος που νομίζουμε πως αποκτήσαμε μέσα από τη χρήση του. Όλα αυτά τα ερωτήματα απασχολούν τον συγγραφέα Μάνο, ήρωα του βιβλίου, τα οποία παρουσιάζει με ιδιαίτερα απαρθεντικό τρόπο μέσα από τις σελίδες του ο συγγραφέας ο Θάνος Κανουρίσκου, που είναι και δίπλα μας και θα μας τα ο Κανούσης θα μας τα πει και σε λίγο. Το βιβλίο μου θύμισε έντονα την περίπτωση ενός αγαπητού συναδέλφου, ο οποίος ξεκινώντας έρευνα για τις σχέσεις στο διαδίκτυο, βρέθηκε πολύ σύντομα ο ίδιος παγιδευμένος, έπεσε θύμα των διαδικτυακών του σχέσεων και των κρυμμένων αποθυμένων, όπως και ο ήρωας του βιβλίου ο Μάνος. Οι εικόνες που συναντάμε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε δημόσιους χώρους, σε μπαρ, σε καφέ, με νέους ανθρώπους κολλημένους στις μικρές φωτεινές οθόνες των κινητών τηλεφώνων, γίνονται ολόνα και περισσότερες. Οι εικόνες αυτές είναι καθημερινές και πολύ ωραίες, σε δωμάτια παιδιών, εφήβων, νέων ανθρώπων, αλλά και μεγαλύτερων, που αναζητούν τη ζωή μέσα από την εικονική πραγματικότητα του διαδικτύου.
Είναι εθισμός, είμαστε εθισμένοι στη φωτεινότητα της οθόνης. Νιώθουμε το χέρι μας άδειο όταν δεν κρατάμε ένα τηλέφωνο. Μήπως τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα τελικά. Μήπως είμαστε παγιδευμένοι στην ψεύτικη ιντερνετική ζωή μας. Ή μήπως απλά έχουμε εθιστεί στη μοναξιά που μας προσφέρει. Έχουμε ξεχάσει να μιλάμε και να γράφουμε, αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε ξεχάσει να επικοινωνούμε με πραγματικούς ανθρώπους και προσαρμοζόμαστε στη ζωή, σε μια άλλη ζωή, στις σχέσεις μας και στις φιλίες μας με βάση ένα άψυχο αντικείμενο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα τάμπλετ, ένα κινητό. Απομονωνόμαστε και αφήνουμε τη φωτεινότητα και την ομορφιά του διαδικτυακού κόσμου να ρουφάει κάθε στιγμή μας. Δημιουργούμε μόνο εικονικές στιγμές που μας ενδιαφέρει μόνο η εικόνα που θα έχει ο άλλος όταν δει το προφίλ μας, όχι όταν μιλήσει πραγματικά μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα. Πριν μιλήσω για το βιβλίο μου, άλλωστε, τι μπορεί να πει ένας συγγραφέας στο βιβλίο, αυτά που ήθελε να πει, θα έχει γράψει, μπορείτε να το διαβάσετε και καταλάβετε. Θα πω όμως μερικά στοιχεία για να γίνει λίγο πιο κατανοητό γιατί καταπιάστηκα με αυτό το θέμα. Πριν όμως μιλήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Ταξιδευτής για την όμορφη βραδιά που ζούμε απόψε, να ευχαριστήσω τα παιδιά του καφέ Ναβάγιο και τον κύριο Βέρβερ και να ευχαριστήσω την κυρία Σπυριδάκη και την κυρία Χατζηκαβάνη, τη φίλη μου, για τα πολύ όμορφα λόγια που είπαν για το βιβλίο. Το κακό της μοναξιάς είναι το τρίτο μου μυθιστόρημα. Όπως γνωρίζετε, το ταγό είναι ένας από τους πιο ερωτικούς χορούς που βεβαίως χρειάζεται παρτενέρ για να το χορέψεις. Το να χορέψεις λοιπόν ένα ταγό με τη μοναξιά σου, δηλαδή με το καλό και το κακό σου εαυτό, ή ακόμα και να χορέψεις με πιάτικα μισομεθυσμένος με λέξεις, με εικόνες της φαντασίας, να ερωτεύεσαι πλάσματα που εσύ δημιούργησες με την τρέλα του μυαλού σου, σας πληροφορώ ότι αυτό είναι ένας συγκλονιστικός χορός που εγώ τον ένιωσα γράφοντας αυτό το βιβλίο. Άλλωστε, όταν γράφω, πάντα ακούω μουσική και οι μελωδίες του τάγκο πάντα συνόδευαν αυτές τις βραδιές. Πάντα πίστευα ότι το σημαντικότερο για τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος ή ενός ποίηματος ή ενός τραγουδιού ή ενός πίνακα ακόμη είναι η πιο σημαντική στιγμή, είναι η στιγμή που νιώθεις και παίρνεις από μια ιστορία που μαθαίνεις πράγματα τα οποία σε οδηγούν να κάνεις, να γράψεις ένα μυθιστόρημα. Αυτό συνέβη και σε μένα. Θα ήθελα να σας πω την ιστορία που συγκλονίστηκα όταν την άκουσα και ήταν η αφορμή για να γράψω αυτό το βιβλίο. Είναι λίγο εξωπραγματική αυτή η ιστορία που θα σας διηγηθώ, αλλά πιστέψτε μου ότι είναι πέρα για πέρα αληθινή. Κάποιος φίλος στην προ-Facebook εποχή, μιλάμε πριν από πολλά χρόνια, πριν το Facebook μπήκε στη ζωή μας, όπου έχουμε εικόνα, βλέπουμε τον άλλον που εκεί δεν βλέπαμε, αντιλαμβάνεται ότι η σύζυγός του, δασκάλα στο επάγγελμα και μητέρα δύο παιδιών, σερφάρει στο διαδίκτυο μέχρι τις πρωινές ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή που η γυναίκα του μπαίνει, έχει ξεχάσει τους διαλόγους, δεν έχει σβήσει τους διαλόγους στο διαδίκτυο και αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα του έχει σχέση με κάποιον άνθρωπο του διαδικτύου. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν είναι τυχαίος. Είναι κάτι μεταξύ ποιητή και φιλοσόφου. Είναι πολύ ψαγμένος άνθρωπος και ειδικά για τις σχέσεις των ανθρώπων με πολύ προχωρημένες ιδέες. Τον ερωτεύεται. Τον ερωτεύεται παράφορα. Τόσο προχωράει ο διάλογος, τον ερωτεύεται ακόμα περισσότερο. Ζητάει από εκείνο να το συναντήσει και εκείνος όμως αρνείται, διότι έχει κάποιο πρόβλημα. Μετά όμως από πολύ καιρό υποτίθεται στις πιέσεις και το συναντάει. Ο άνθρωπος αυτός είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καρότσι. Και εκεί που θα περίμενε κανείς ότι θα τελείωνε αυτή η ιστορία εκεί, εκείνη χωρίζει με τον άντρα της και τα δύο τους παιδιά και μένει με τον άνθρωπο του διαδικτύου. Όταν την άκουσα αυτή την ιστορία, συγκλονίστηκα, τι να σας πω, είναι πολύ συγκλονιστική, πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο για να αφήσει την οικογένειά του? Τι έρωτας είναι αυτός? Υπάρχει τέτοιος έρωτας, δηλαδή έρωτας των λέξεων, των εικόνων, των ιδεών. Πώς να αγαπήσεις κάποιον που δεν τον ξέρεις, δεν έχεις δει την εικόνα του, δεν τον έχεις αγγίξει, δεν τον έχεις νιώσει, δεν τον έχεις φιλήσει? Τι έρωτας είναι αυτός? Αναρωτήθηκα.
Πόσο μπορεί αλήθεια ένας άνθρωπος να αγαπήσει, μέχρι πού είναι τα όρια του? Αυτά είναι πολύ δύσκολα ερωτήματα. Και πώς είναι άρα για να εξουσιάζει κανείς συναισθηματικά τον άλλον μέσα από το διαδίκτυο? Εμείς, άλλωστε, έχουμε το μέγεθος που νομίζουμε που αποκτήσαμε μέσα από τη χρήση του. Πραγματικά, ο ήρωας του βιβλίου μου κάνει ακριβώς αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Μπαίνει στο διαδίκτυο και συνομιλεί με διάφορους, κυρίως με γυναίκες, και γίνεται γι' αυτός θύμα του διαδικτύου. Μπήκε από περιέργεια να το ελέγξει, να επικοινωνήσει, αλλά έγινε γι' αυτός θύμα της γοητείας του. Ένας φιλήσυχος και ήρεμος οικογενειάρχης μεταλλάσσεται σε εραστή, σε παιδί της πιάτσας, σε γητευτή γυναικό για να χρησιμοποιήσουν μια ταινία, και γίνεται αυτό που δεν ήθελε να γίνει εξ αρχής. Γίνεται δηλαδή θύμα του διαδικτύου και τον ερωτικό του αποδεδειγμένο. Η τελευταία πρόταση βέβαια θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ερώτηση. Είναι θύμα του διαδικτύου και τον ερωτικό του αποδεδειγμένο? Και αν δεν είναι, τι μπορεί άλλο να είναι? Τότε ποια αλήθεια κρύβεται πίσω από αυτό? Ένα άλλο στοιχείο πέρα από το βιβλίο μου, μέχρι εδώ θα μιλήσω για το βιβλίο μου, γιατί δεν είναι καλό να αναλύσω όλο το σκεπτικό μου. Θα το διαβάσετε και θα μου πείτε τι θα ακούσω την κριτική σας. Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, με παραγωγές συναυλιών, και είναι λίγο παλιός, εκεί που ανάβαμε τις αναπτύρες, τώρα ψυχώνω τα κινητάλες και πάμε να κινηματογραφήσουμε μια συναυλία, μια θεατρική παράσταση. Δεν έχουμε επαφή με το γύρο μας, δεν έχουμε επαφή με το περιβάλλον. Μας αρέσει περισσότερο αυτή η εικόνα, αυτό το λάπτοπ ή το κινητό. Νομίζω πως είναι ένα πρόβλημα από το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Όμως βέβαια, για να είμαι και ειλικρινής και δίκαιος, το ίντερνετ που έχει μπει τελευταία στη ζωή μας έχει αλλάξει τελείως τη ζωή μας, έτσι. Υπάρχει και καλή χρήση, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι. Όχι μόνο έχει αλλάξει τη ζωή μας, τη ζωή όλου του πλανήτη. Και η εξέλιξή του θα είναι ακόμα πιο συγκλονιστική. Όμως νομίζω πως μέσα από αυτό το μέσο χάνουμε τις προσωπικές μας επαφές. Δηλαδή ο έρωτας τι μπορεί, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω, ότι πώς μπορεί μέσα από ένα διάλογο από λέξεις να φτάσεις να ερωτευτείς τόσο πολύ έναν άνθρωπο, αν δεν τον έχεις απέναντί σου, αν δεν τον αγγίξεις, αν δεν συνομιλήσεις ζωντανά μαζί του. Η μόνη πρόταση που μπορώ να κάνω, που υπόθηκε και πριν, είναι μάλλον ότι πρέπει να έρθουμε στην πρώτερη μας κατάσταση. Τότε που οι σχέσεις μας ήταν πιο ανθρώπινες. Και όπως λέω και στο βιβλίο μου, να φύγουμε από την απρόσωπη οθόνη των υπολογιστών και των κινητών και να τρέξουμε στα καταπράσινα λιβάδια της λιώτης και της αγρότητάς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.